Η αγάπη του Θεού ξεπερνά με το παραπάνω κάθε άλλη μορφή αγάπης. Όχι απλά προνοεί για μας, αλλά και με θείο έρωτα, έρωτα ανερμήνευτο, έρωτα δίχως πάθος με ένα λαθερμότατο, εντονότατο, γνήσιο, ατελείωτο, που να μην μπορεί κανείς να τον σβήσει. Τι λοιπόν δεν έχει κάνει ο Θεός για μας? Η αγάπη του Θεού τον ίδιο τον Θεό φανέρωσε πάνω στη γη. Η αγάπη του Θεού έκανε τον Κύριο και Δεσπότη δούλο. Η αγάπη του Θεού παρέδωσε υπέρ των εχθρών τον αγαπημένο, τον Υιό υπέρ των μισούντων, τον Θεό υπέρ των ανθρώπων. Υπέρ των δούλων άφησε να παραδοθεί ως δούλος ο ελεύθερος. Και δεν στάθηκε μέχρι εδώ, μας κάλεσε ακόμη ψηλότερα. Όχι μόνο μας απάλλαξε από τα προηγούμενα κακά, αλλά και πολύ σπουδαιότερα μας υποσχέθηκε. Η αγάπη του Θεού υπάρχει ως σοφία ένδοξη και την προσφέρει ο Θεός αυτούς που τον αγαπούν. Ο άνθρωπος, αγαπώντας τον Θεό, τηρεί τον λόγο του. Ο Θεός τον αγαπάει και του φανερώνεται με μυστικό τρόπο. «Αν κάποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τον λόγο μου και θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου. Προς Αυτόν θα έλθουμε και μέσα Του θα κατοικήσουμε». Ιωάννη, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, στίχος 23. Όταν κανείς αγαπάει τον Θεό, τα πάντα συνεργούν προς το καλό. Αν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτός έγινε γνωστός τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν δεν γίνεται Θεός όλων, αλλά αυτών που έχουν εξοικειωθεί μαζί Του με την αγάπη. Διότι η αγάπη είναι σύνδεσμος τελειώσεως και δημιουργός κάθε αρετής. Η αγάπη δεν είναι ανθρώπινα λόγια και νοήματα, ούτε απλά προσφωνήσεις και χαιρετισμοί, αλλά φροντίδα φανερή με έργα, που σημαίνει να απαλύνεις τη φτώχεια, να βοηθάς τον ασθενή, να γλιτώνεις από τον κίνδυνο όποιον κινδυνεύει, να συμπαραστέκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να κλαις με τα κλαιόντων και να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Αυτός που αγαπάει τον Θεό, επειδή έχει ξέχυλη την καρδιά του από τη Θεία Αγάπη, αγαπάει τους εχθρούς του. Ευλογεί αυτούς που τον καταργούνται. Φέρεται ωραία σε όσους τον εχθρεύονται και προσεύχεται για αυτούς που τον μισούν και τον καταδιώκουν. Η απόδειξη και η ενέργεια της τέλειας αγάπης προς τον Θεό είναι η γνήσια αγαπητική διάθεση προς τον πλησίον. Σε αυτό το γεγονός αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αγάπη. Όπως εκείνος θυσίασε για μας τη ζωή του, έτσι και εμείς οφείλουμε να διαθέσουμε τη ζωή μας υπέρ των αδελφών μας. Η αγάπη σκεπάζει πολλές αμαρτίες. Η αγάπη είναι αυτή που θα μας οπλίσει με παρησία την ημέρα της κρίσεως.